Αρχαρούλιδες, καλοκαιρινό τραγούδι για εντελώς αρχάριους, δηλαδή ακόμα και σχετικά άσχετος να είσαι και να είναι κουλάκωμα τα δάχτυλά σου, με εξασκησούλα λίγο θα το βρεις. Δύο φρασούλες, πάμε να δούμε την πρώτη φρασούλα με ταμπλατούρα. Επίσης θέλω να τσεκάρετε εσείς που είστε εντελώς αρχάριοι, όσοι θέλετε να ξεκινήσετε σωστά, τα 5 μαθήματα που έχω ετοιμάσει, τα 5 μου πρώτα μαθήματα που κάνω σε όλους τους μαθητές μέχρι στιγμής, τα έχω βάλει κάτω στο Patreon στη σελίδα μου. Και έχω κατεβάσει και την τιμή, γιατί σκέφτηκα ότι καλύτερα να κάνω μια προσφορά για αρχή, οπότε όσοι προλάβετε είναι μειωμένη η τιμή. Πάμε να δούμε την πρώτη φράση λοιπόν, παιχταρούλιδες. Το κουπλέ, το οποίο το επαναλαμβάνει 4 φορές. Θα έρθω να κάτσω από εδώ. Πού να κάτσω, που έχει καλύτερο φωτισμό. Το καλοκαιράκι. Να χρησιμοποιείς τα δάχτυλα που χρησιμοποιώ και εγώ, είναι πιο σωστό. Μην το παίζεις ολομένα και να κατεβάζεις σωστά τον αντίχειρα έτσι πίσω. Μην τον έχεις εδώ ή σε άπολη στάση. Είναι στη μη χορδή, όλο στη μη χορδή είναι κάτω-κάτω. 3-3-3-3-3-3-2. Το καλοκαίρι. 5 φορές το 3 δηλαδή και ένα 2. Επόμενη φράση. Στην ακρογιαλιά. 3-3-3-2-0. 3 φορές το 3 δηλαδή και 2-0. Μέσα στο νεράκι. 7 στην κουκίδα την τρίτη. 7-7-7-7-7. 5 φορές το 7 δηλαδή. Και μετά 5. Και η επόμενη φράση τελευταία. Πλέον αγκαλιά. Η οποία είναι 7-8-7. Και μετά 5-3. Αυτό είναι το κουπλέ. Το κάνει 4 φορές με διαφορετικά λόγια. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω, παιχταρούλιδες, ότι ετοίμασα 20 τραγούδια σε ένα πακέτο, σε μία χορδή μόνο για τους εντελώς αρχάριους, όλα μαζί σε ταμπλατούρες συν βιντεάκι εκμάθησης σχεδόν μισής ώρας. Τα εξηγώ αναλυτικά στο Patreon. Μπορείς να το ξεκλειδώσεις αυτό και να μάθεις 20 τραγούδια σαν αυτό. Κάποια είναι ακόμα πιο εύκολα, κάποια είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά όλα είναι σε μία χορδή για σένα που είσαι αρχάριος και θες να μάθεις τραγουδάκια για αρχή για να συνηθίσουν τα δάχτυλα. Τσέκαρε το στο Patreon, τα λέμε. Μετά πάμε στο ρεφρέν. Το και εσύ, το οποίο είναι 2-3, 2-3. Εσύ και εγώ, 5-7 και ξανά 5-7. Επόμενη φράση. Μόνοι πάνω στη γη. Είναι 8-7, 8-7 ξανά, 5 και 8. Αλλά κανονικά εκεί το γη το κάνει τράβημα στη φωνή, οπότε κάνει μόνοι πάνω στη γη. Οπότε αν μάθεις να κάνεις και το ι μετά το 8, θα κάνεις πάλι 7-8 και θα ακουστεί έτσι μόνοι πάνω στη γη. Από το να ακουστεί μόνοι πάνω στη γη, που είναι όμως πιο εύκολο γιατί δεν έχει αυτό το γρήγορο το ι. Οπότε αναλόγως τι σε βολεύει εσένα. Και μετά το τελευταίο μέρος, το οποίο είναι 3-7-5. Το πρώτο τελευταίο ήταν αυτό και το τελευταίο μόνοι στη γη. 7-3-3-3. 3 φορές το 3 δηλαδή. Αυτό είναι όλο, παιχταρούλιδες. Δύσκολος. Ο Χιώτης, γρήγορος. Κάνε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι.